Προφανώς η Βρετανία αν αισθάνεται ότι ανά πάσα στιγμή είναι έρμεο τέτοιων ενεργειών, θα κάνει ακόμα περισσότερες προσπάθειες να φυλάξει την είσοδο, να βάλει περισσότερους σεκιουριτάδες κλπ. Άρα στοιχειωδώς πολιτικά, αν σκέφτονται αυτές οι ομάδες των φοιτητών, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι πράξεις είναι εναντίον της δικής τους επιδίωξης. Πέρα από το άκομψο της ιστορίας και το άκομψο, το θλιβερό της ιστορίας. Και πολιτικά ακόμα δεν αντιλαμβάνονται ότι προσβάλλουν το ίδιο τους το αίτημα, την επιδίωξη. Κύριε Αποστολοπούλου. Εγώ νομίζω ότι αυτό το είδους οι πρακτικές πρέπει να μας βάλουν σε δεύτερες σκέψεις και ίσως και σε τρίτες για το ποιόν της παιδείας που παράγουμε. Γιατί όταν οι νέοι μας στα πανεπιστήμια για να επιδιώξουν ένα διάλογο με τους καθηγητές τους επιστρατεύουν τέτοιου είδους πρακτικές, φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι το μέλλον της Ελλάδας και είναι η πολιτική σκέψη της Ελλάδας και είναι και στους εργασιακούς τους χώρους μετά η υπεύθυνη παρουσία. Πώς θα εξελιχθεί, αν τώρα ξεκινάμε έναν διάλογο για ένα αίτημά μας με αυτού του είδους τις πρακτικές. Νομίζω ότι αυτές είναι οι εικόνες που διασύρουν το Πανεπιστήμιο και ως ίδρυμα και ως ανθρώπινο υλικό και από την πλευρά των φοιτητών και από την πλευρά των διδασκόντων. Δεν είναι μια πρακτική που θα μπορούσε να βοηθηθεί. Στα πλαίσια του αυτοδίκητου των πανεπιστημίων, θα έπρεπε να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά αν αυτές οι πρακτικές είναι επίσης αποτέλεσμα της κομματικοποίησης της νεολαίας μέσα στα πανεπιστήμια. Πιστεύω ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε τέτοια φαινόμενα αν επί χρόνια δεν είχαμε εκτρέψει την παρουσία των κομμάτων μέσα στα πανεπιστήμια, που φέρουν και τον αντίστοιχο κομματικό φανατισμό και επιστρατεύουν και τακτικές οι οποίες υπαγορεύονται και πολλές φορές φτάνουν σε αυτού του είδους τις ακρότητες. Δεν νομίζω ότι μια καθαρά παιδαγωγική διεκδίκηση εκ μέρους των φοιτητών θα είχε ποτέ τέτοια χρειά, εάν δεν είχε και μια κομματική παράδοση από πίσω που έχει διαπαιδαγωγήσει αυτού του είδους τις τακτικές επί σειρά ετών. Δημήτρη, σε